Το έργο λοιπόν που κάνεις κάθε φορά έχει να κάνει με το σε ποιον απευθύνεσαι. Έτσι. Όταν απευθύνεσαι σε ένα ευρύτερο κοινό, δηλαδή θέλεις να το δουν από μια απόσταση, θέλεις να τραβήξεις την προσοχή ευρύτερα, τότε μεγαλώνει η κλίμακα. Έτσι. Όταν πάλι θέλεις να πεις ένα μυστικό, να πεις κάτι, ας πούμε, να ψιθυρίσεις κάτι που ενδεχομένως λέει κάτι και σε κάποιον άλλον, μπορείς να μικρύνεις την κλίμακα. Εντάξει, είναι πολλά αυτά που επηρεάζουν. Αλλάζουν τα δομικά στοιχεία σε ένα έργο όταν αλλάζει κλίμακα του έργου. Αυτό θέλουμε στην ουσία να δείξουμε και σε μια τέτοια έκθεση. Δεν πιστεύω, δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή μπορεί αυτό το έργο το έργο να έχει τα ίδια δομικά στοιχεία. Τα ίδια, ίδια και μπορεί να έχει πολύ πιο πολύ δύναμη αυτό παρά αυτό. Αλλήμον. Αλλάζουν τα δομικά στοιχεία του έργου. Όταν αλλάζει έκθεση, δηλαδή πρέπει να μην πρέπει να αλλάζουν. Εγώ δεν νιώθω, αλλά νιώθω ότι μερικές φορές με περιορίζει το μικρομέγεθος και πολλές φορές μου είναι και πιο δύσκολο. Ναι. Μ' αρέσει να κινούμαι, αλλά είναι ο τρόπος που δουλεύω, που ζωγραφίζω. Αν δούλευα πιο ρεαλιστικά, ενδεχομένως να είχα μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή που θέλω η χειρονομία μου, η κίνηση του χεριού και του μυαλού, την ώρα που συμβαίνει, με βολεύει η μεγαλύτερη διάσταση. Είναι ένα δομικό στοιχείο των πλαστικών τεχνών. Το πόσο θα είναι αυτό. Εσύ εκφράζεσαι καλύτερα σε μεγάλο. Σε μεγάλο, ναι. Νομίζω ότι περισσότεροι ζωγράφοι, τουλάχιστον έχω ρωτήσει και έχω διαβάσει, εκφράζονται πολύ περισσότερο. Μα κάνω ένα τεράστιο σχόλιο. Είναι να σου πω κάτι, γιατί όποιο αγαπάει αυτό που κάνει, θέλει να το αντιμετωπίζει στα ίσια, σαν κάτι ισοδύναμο. Δεν μπορεί.